Με πολιτική κουβέντα θα συνεχίσουμε, για τις ευρωεκλογές θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Από άλλη σκοπιά όμως αυτή τη φορά. Από άλλη σκοπιά. Και πάμε να καλησπερίσουμε μία συνάδελφη δημοσιογράφο και καταξιωμένη και βεβαίως υποψήφια ευρωβουλευτή με την πλεύση ελευθερίας, κυρία Βασιλική Πολύζου μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά. Και θα ξεκινήσω από το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στον προηγούμενο καλεσμένο, που επίσης ήταν δημοσιογράφος. Θυσιάζουμε τη δημοσιογραφία για την πολιτική? Κοιτάξτε λίγο, είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλει πολύ μεγάλη απάντηση. Δεν θυσιάζουμε, δεν απέχει το ένα επάγγελμα από το άλλο. Η δημοσιογραφία είναι βασικά λειτουργήμα, δεν θεωρώ ότι είναι επάγγελμα, όπως και η πολιτική. Απλά η μία διαφορά βασική είναι ότι ως δημοσιογράφοι εμείς θέτουμε τα ερωτήματα στους πολιτικούς, ενώ αφού γκραζόμαστε τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ ως πολιτικός πηγαίνεις στη Βουλή ή στην Ευρωβουλή και απαντάς εσύ προσωπικά στα θέματα, αναδεικνύεις τα θέματα και ζητάς απαντήσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα είναι πολύ κοντά το ένα από το άλλο, δεν διαφέρει, δεν θυσιάζουμε. Πάμε ένα βήμα παραπάνω και παράλληλα νομίζω ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Είναι και ατού, κυρία Πολύζου, η ενασχόληση με τη δημοσιογραφία, ότι τόσα χρόνια είστε και η φωνή των πολιτών, αναδεικνύεται θέμα. Είναι ένα ατού για την Ευρωβουλή? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί η εκπομπή μου, η μία από τις δύο τηλεοπτικές εκπομπές, είναι η φωνή της κοινωνίας, η άλλη είναι η Wikipedia. Είναι μεγάλο ατού, διότι είσαι σε όλη τη διαδρομή με τους πολιτικούς, αντιλαμβάνεσαι, αφουγκράζεσαι, διαβάζεις, γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα για την πολιτική και για την κοινωνία, που είναι νομίζω παράλληλα αυτά μαζί. Δεν χάνεις κάτι, σίγουρα κερδίζεις. Όπως είπα και προηγουμένως, η μόνη διαφορά είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεις την ερώτηση. Με βάση την δική μου εμπειρία τώρα που είμαι μία εβδομάδα εδώ στην Κρήτη. Πραγματικά, νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες περιοδίες. Καταρχάς δεν το λες περιοδία αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για περιοδίες, συνήθως μιλάμε για τσακ μπαμ, ξέρετε. Μία-δύο μέρες. Έδωσα δύο μέρες μέσα κάνουμε κύκλο όλο. Έδωσα εχθές μία συνέντευξη στο Πολίτικα και έτσι πριν βγούμε στον αέρα με ρώτησε ο δημοσιογράφος πόσο καιρό είμαι εδώ. Απάντησα μία εβδομάδα, σήμερα κλείνω. Και μου λέει οι περισσότεροι λοιπόν στον αέρα μετά ότι κάθονται μία μέρα. Είναι θαύμα να μείνει κανείς ή κάποιος πολιτικός και δεύτερη μέρα. Το απάντησα λοιπόν ότι όταν ενδιαφέρεσαι και το είπε και μόνος του για τα κοινωνικά ζητήματα και για την κοινωνία και κάνεις περιοδία από χωριό σε χωριό για να ακούσεις, διότι κάθε άνθρωπος είναι και μία ιστορία. Το ξέρουμε όλοι εδώ στην Κρήτη. Αν κάτσεις να μιλήσεις με κάποιον κριτικό ντόπιο, θα καταλάβεις ότι πραγματικά είναι πολλά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν για να πάω από χωριό σε χωριό να μιλήσω με τους ανθρώπους όλους αυτούς τους κατοίκους θέλει πολλές μέρες και για να τα αναδείξεις και για να τα αφουγκραστείς. Και θα μου επιτρέψετε να αρχίσω και να πω, μιας και μιλάμε για την Κρήτη, για να μην αλλάξουμε θέμα. Πήγα την Κυριακή στην Κρήτη, στην Μεσαρά και παρακολούθησα την εκδήλωση που νομίζω ότι την γνωρίζετε και εσείς. Ήταν πρώτο θέμα στην τοπική εφημερίδα για τη διατήρηση και την προστασία των γεωργαλίδικων αλόγων. Για τα γνήσια κριτικά άλογα δηλαδή. Δεν είδα, κύριε Σαββίδη, ούτε μία, ούτε έναν πολιτικό, ούτε πολιτευτή. Εξεπλάγει. Ρώτησα λοιπόν για ποιο λόγο. Η απάντηση που έλαβα από τους κατοίκους ήταν ότι γνώριζαν ότι θα άκουγαν τα παράπονα των κατοίκων και γι' αυτό και δεν πήγαν. Απέφυγαν. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Μίλησα επίσης με τους κατοίκους της Φανερωμένης. Για το φράγμα. Για το φράγμα, βλέπετε, εσείς είστε κριτικοί, μένετε εδώ, γνωρίζετε. Είναι δύσκολη η κατάσταση εξαιτίας της καθυστέρησης που υπάρχει στη χρηματοδότηση για το φράγμα, για το ψάρι και για τη σύνδεση που γίνεται στο ποταμό πλατή. Μου είπαν επίσης για την κλιματική αλλαγή, έχει επηρεάσει πάρα πολύ, δεν βρέχει όσο θα έπρεπε. Και τώρα θα πάρουν, ίσως χρειαστεί να πάρουν νερό με δελτίο από το φράγμα της Φανερωμένης. Είναι πολύ πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, πρέπει να το αναδείξουμε. Δεν είδα κάποιον από την κυβέρνηση και από την πολιτεία γενικότερα να έρθει να πάρει, να καλέσει τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Θεοδωράκη, τον Γιώργο Θεοδωράκη, που είναι και μέλος της Επιτροπής του Φράγματος, να ρωτήσει πώς μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ήρθατε, μάθατε πρόσωπα, καταστάσεις. Αυτή είναι η πραγματική. Αυτό είναι, όχι, δεν είναι στόχευση. Είναι το πραγματικό ενδιαφέρον του νέου πολιτικού,
που θέλει να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας μέσα από τη δική μου φωνή στην Ευρωβουλή. Δεν είναι, νομίζω, ότι όταν κάτι θέλεις με την ψυχή σου, είναι δεδομένο ότι θα το αναδείξεις. Μπορεί στην Ευρωβουλή να φτάσουν τόσες πολλές λεπτομέρειες για μια περιοχή. Θέλω να πω ότι στην Ευρωβουλή μπορεί να πάει κομμάτι-κομμάτι, μπορεί να πάει το φράγμα φανερωμένης, μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή με Σαρά, μπορεί να πάει ο Πλατείς Ποταμός, μπορεί να πάει ένα-ένα τα προβλήματα. Υπάρχουν... Όλα αυτά είναι πρωτογενής τομέας. Δεν πάει ένα-ένα το θέμα. Πρέπει, καταρχάς, χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν μπορούμε να φάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Yeah. Είναι παγκόσμιο. Άρα πρέπει να πάει στην Ευρωβουλή. Δεν είναι αν μπορεί, είναι βασικό το, αυτό που λέω. Θα πάω όμως και θα συνεχίσω. Θέλω λίγο να αναφέρω τα θέματα της Κρήτης. Είναι για μένα πολύ σημαντικά γιατί τα έχω αφουγκραστεί και μου είπαν οι κάτοικοι ότι θέλουν να τα επικοινωνήσω. Μπας και φωτιστεί αυτή η κυβέρνηση και βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει το μοναδικό δημόσιο σφαγείο. Το γνωρίζετε εσείς. Προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα και να βρουν τρόπους να έτσι συγχρονίσουν το κτίριο. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια, δεν έχουν καλέσει τον πρόεδρο, τον κύριο Φίτσο Δασκαλάκη, να μιλήσουν, τίποτα δεν έχει συμβεί. Γίνεται, κατασκευάζεται το αεροδρόμιο εδώ στην Κρήτη, ούτε για αυτά υπάρχουν. Δηλαδή θα κατασκευαστεί πρώτα για το αεροδρόμιο. Για τις οδικές συνδέσεις τώρα. Οδικές, ναι. Και θα φτιάξουν μετά τους οδικούς άξονες, είναι ένα ερώτημα. Ειλικρινά νομίζω ότι είναι... Μένω και παραμένω στο θέμα της Κρήτης για πολύ λίγο και αλλάζουμε θεματολογία, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν, θα το πω έτσι πολύ απλά, φτύσει αίμα στη ζωή τους, στα χωράφια. Δεν μπορεί κανένας πολιτικός, δεν έχει το δικαίωμα κατά την άποψή μου, να έρθει και να τον κοροϊδεύει και να υπόσχεται και να φεύγει. Δεν παίζει με την ψυχή του κατοίκου, του πολίτη αυτής της χώρας. Κλείνοντας θα πω ότι είδα πάρα πολλά και όπως λέει ο Κολοκοτρώνης, είδα πολλά και όταν βάζω την υπογραφή μου στο λόγο που έχω δώσει δεν την παίρνω πίσω. Εγώ θεωρώ και εγώ προσωπικά αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας έχουμε δώσει ένα λόγο, έχουμε βάλει την υπογραφή μας, δεν πρόκειται να την πάρουμε πίσω ό,τι και να γίνει, όσο πόλεμο και αν δέχεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για να μπαζώσουν την πρόεδρο και να μην ακούγεται. Νομίζω ότι θα είμαστε δίπλα στους πολίτες. Εσείς τι ξεχωρίζετε στην πρόεδρο, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, θεωρείτε είναι η σταθερότητα, η σταθερή παρουσία? Νομίζω ότι έχετε ακούσει πολλές συνεντεύξεις μου, γι' αυτό με ρωτάτε συγκεκριμένα. Θα σας απαντήσω. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν, όταν έφτασα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, εδώ και πάρα πολλοί άλλοι, με ρώτησαν για ποιο λόγο επέλεξα να είμαι με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η απάντηση για μένα ήταν τόσο απλή. Είναι απλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το ξέρουμε όλοι, ποια είναι, τι ρόλο παίζει γενικότερα στην πολιτική. Και πιο ειδικά θα πω ότι. Αν ακούσουμε την Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα γενικότερα, την ιδεολογία της, αλλά και προσωπικά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα δούμε ότι τη διαβάζουμε και την ακούμε και δεν κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Ενώ πόσες φορές λέμε ποιος κρύβεται πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιος κρύβεται πίσω από τον Στέφανο Κασελάκη, πώς βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ξαφνικά πρόεδρος. Η Νέα Αριστερά επίσης ξαφνικά μπήκε και είχε τα μέσα, το έδαφος έτοιμο για όλα τα μέσα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξαφνικά πρόεδρος είχε μια πορεία στο. Έχει, αλλά υπήρχε και μια προτεραιότητα. Υπήρχε κάποιος άλλος διάδοχος, ξαφνικά βρέθηκε ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνετε. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν κάποιους άλλους. Και πάει λέγοντας, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είστε πιο έμπειροι δημοσιογράφοι. Άρα λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα, ποιος κρύβεται για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν δεν ερωτήθηκε ποτέ ποια είναι, τι είναι. Είναι απλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου και είναι τιμή μου ειλικρινά να με επιλέγει και να θεωρεί και να είναι δεδομένο αυτό ότι έχω τα ένσημά μου και τα εύσημά μου και αυτό, μου είναι, αυτό είναι για μένα έτσι στο βιογραφικό μου μεγάλη υπόθεση. Και ποιος είναι τώρα ο πήχης για την Πλεύση Ελευθερίας? Δηλαδή, με τι θα είσαστε ευχαριστημένοι και θα πείτε ότι πετύχαμε το σκοπό μας? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε ειλικρινά να είμαστε η φωνή της κοινωνίας και στην Ευρωβουλή. Γιατί το λέω αυτό, και εγώ ως δημοσιογράφος, όλα αυτά τα χρόνια στις τηλεοπτικές εκπομπές μου, αναφέρομαι και στη μία εκπομπή στα κοινωνικά ζητήματα. Για το κράτος δικαίου, πριν δηλαδή κατέβω στην πολιτική, ασχολήθηκα με το κράτος δικαίου και το ψήφισμα που έγινε στην Ευρωβουλή.
Και αναρωτιέμαι, το κράτος δικαίου δεν είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους τους Έλληνες πολίτες. Ειλικρινά το αναρωτιέμαι ως πολλά χρόνια τώρα, όχι μόνο ως δημοσιογράφος. Δηλαδή σε μια δημοκρατική χώρα δεν πρέπει να έχουμε δημοκρατία, αλλά όχι μόνο στα λόγια και στην πράξη. Είναι κάτι το οποίο το έθεσε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν το θέτω εγώ αυτό το ζήτημα. Άρα μετά το επόμενο θέμα που είναι ο πρωτογενής τομέας. Είναι στο έλεος του Θεού όλοι οι... Τα μέλη, ό,τι απαρτίζει τον πρωτογενή τομέα. Τον πρωτογενή τομέα, οι άνθρωποι που έχουν τα χωράφια τους, οι άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ με αυτόν τον τομέα. Η ακρίβεια, παιδιά, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Είχατε εσείς πρώτο θέμα στην πατρίδα, τοπική εφημερίδα εδώ στο Ηράκλειο. Ο Σκρέκας βλέπει μόνο ακρίβεια. Δηλαδή, είναι η απάντηση αν υπάρχει ακρίβεια ή όχι, νομίζω, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, πηγαίνουμε, βλέπουμε, έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος, όχι το κόστος, τα κέρδη, συγγνώμη, των σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες αλυσίδες. Βλέπουμε ότι από τα κέρδη ήταν εκατομμύρια και τώρα έχουν γίνει δισεκατομμύρια, ένα άλλο θέμα. Αλλά η κυβέρνηση λέει όμως ότι για πρώτη φορά έχουμε υψηλά πρόστιμα και στις αλυσίδες και στις μεγάλες εταιρείες. Ρωτώ λοιπόν κύριε Σαββίδη, τα πρόστιμα είναι πόσα, 500.000 που λένε, 600.000. Τα υπερκέρδη ξέρετε πόσα είναι. Καλά, τα πενταπλάσια από αυτά. Άρα λοιπόν είναι σε δουλειά να βρισκόμαστε και να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το ξέρουμε όλοι όσοι είμαστε και κυκλοφορούμε στην αγορά και ψωνίζουμε. Μετά είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάτι το οποίο πρέπει να αναδείξουμε πάρα πολύ. Κινδυνεύει δηλαδή ο κόσμος και πεθαίνει στα ράντζα. Ένα άλλο θέμα πολύ. Εδώ στο Παγνί έχει κλείσει παιδοψυχιατρική. Ποιος θα ασχοληθεί. Η ψυχιατρική κλινική είναι γεμάτη ράντζα αυτή τη στιγμή. Έχετε απόλυτο δίκιο και τα παιδιά που έχουν, ας πούμε, έχουν κάνει μία απόπειρα δολοφονίας βρίσκονται στην ψυχιατρική, δηλαδή με ανθρώπους, με ασθενείς, 40+. Είναι δυνατό να συμβαίνουν. Πήγα στον Άγιο Νικόλαο και μου είπε μία κυρία που έχει ένα μαγαζάκι για να βιοπορίζεται και μόνο, δεν στηρίζεται σε κάτι άλλο, μόνο σε αυτά που παράγει. Μου είπε ότι η μητέρα της, δηλαδή το έχω καταγράψει το γεγονός, γιατί θέλει να το επικοινωνήσω περισσότερο, μπας και βοηθήσουν τη μητέρα της, η οποία πρέπει να χειρουργηθεί και δεν υπάρχει αναισθησιολόγος, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχει τίποτα. Και έρχεται ο κύριος Υπουργός Υγείας και τι μας λέει, θα πάμε να κάνουμε τα απογευματινά χειρουργεία. Συγγνώμη, πληρώνει ο πολίτης 50 χρόνια για να πάμε να κάνουμε τα απογευματινά χειρουργεία. Μα είναι δυνατόν. Ξέρετε τι μου είπανε στον Άγιο Νικόλα. Αν θέλουν εξ αρχής να μας πούνε, να κάνουμε μια ιδιωτική ασφάλεια να τελειώνουμε. Να μην πληρώνουμε δηλαδή και το ΙΚΑ, να πληρώνουμε και τα απογευματινά. Και ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός Υγείας είναι πώς γίνεται ενώ υπάρχουν λήψεις τόσες πολλές στους γιατρούς, βρίσκονται ξαφνικά γιατροί για να χειρουργούν το απόγευμα, μπορεί κάποιο να απαντήσει. Φαντάζομαι στον Άντωνη Γεωργιάδη απευθύνεται. Ναι, κοιτάξτε, εγώ το θέτω το ερώτημα για να εισακουστούμε και να εισακουστεί ο κόσμος και να απαντήσει. Είναι πολύ πολύ σοβαρά ζητήματα, κάτι πρέπει να γίνει. Θα συνεχίσετε την περιοδία σας εδώ. Σήμερα θα φύγω, πετάω στις 10 παρατέταρτο, θα πάω Αθήνα και από εκεί θα συνεχίσω Πελοπόννησο. Μια εβδομάδα περιοδία κάνετε στην Κρήτη. Θα πάω, κοιτάξτε, στο ραδιόφωνο έβγαζα πάρα πολλούς δημάρχους ακριτικών νησιών και τους έχω υποσχεθεί ότι θα πάω να δείξω και τα προβλήματα. Δηλαδή, έχω δώσει, θα γυρίσω 20-25 μέρες όσες έχουν απομείνει για να κάνω την περιοδία μου. Θα ήθελα κλείνοντας να πω και για την εξωτερική. Βλέπω ότι είστε έτοιμοι, το ξέρω ως δημοσιογράφος. Πρέπει να κλείσουμε. Γιατί είναι η ώρα μας, μιλάνε τα ρολόγια. Το γνωρίζω. Μία πρόταση και κλείνω. Γιατί είναι επίσκεψη Μητσοτάκη. Ναι, για εξωτερική πολιτική, για την επίσκεψη του Μητσοτάκη στην Τουρκία. Δηλαδή είναι τόσο τραγικό αυτό που συμβαίνει. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, βλέπουμε και τον Ερντογάν. Τι να κάνουν, να κάνουν σοου μόνο και μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Μόνο και μόνο να ασχοληθεί ο Τούρκος, να απευθυνθεί στους Τούρκους πολίτες, ο Τούρκος πρόεδρος και ο Μητσοτάκης εδώ στους Έλληνες ότι και κάτι έγινε και κάτι έκανε. Συγγνώμη, είναι δυνατόν. Λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων να πηγαίνει στην Τουρκία, όταν μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός για σφαγή. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά ανατριχιάζω. Όταν έχει γίνει μετατροπή της μονής σε τζαμί, μα υπάρχει ένας νοήμων άνθρωπος που αντιλαμβάνεται. Το έθεσε πάντως, υπάρχουν πολιτικοί και υπουργοί που αγκαλιάζονται με εκείνους του Ισραήλ δημόσια, ενώ σκοτώνονται χιλιάδες παιδιά. Για ποια ειρήνη μιλάμε? Θέλει η κυβέρνηση να υπάρχει ειρήνη? Είναι αυτά μηνύματα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι εντάξει, είναι μια κοροϊδία προς το λαό.
δηλαδή να μας πεις εξ αρχής ότι πηγαίνω γιατί με ενδιαφέρουν να ασχοληθώ με τα προγράμματα τα που κλείνουμε με τα F16, να πάρουμε και, και τα ποσά που θέλω να πάρω, διότι έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν παραβιάσεις, πηγαίνει ο Μητσοτάκης, έρχεται και τίποτα δεν γίνεται και τίποτα δεν λύνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχα πάρα πολλά ακόμα. Ευχαριστώ θερμά, θερμότατα. Όχι, όχι, κλείνω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μία επισήμαση και κλείνω. Είστε ευγενέστατοι, εξαιρετικοί, φιλόξενοι. Μου κάνει λοιπόν τρομερή εντύπωση, μιας και μπήκα εδώ, πώς δεν έπαιξε, επειδή ήρθε και κατέθεσα την Πέμπτη, έγινε κατάθεση του Στεφάνου από εμένα στη μάχη της Κρήτης. Έκανα μία δήλωση και δεν την είδα πουθενά στο Κρήτη TV και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ξέρετε ότι υπάρχει. Υπάρχουν και περιορισμοί. Από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό. Οπότε. Ναι, κάναμε ως εκπρόσωποι του κόμματος, αλλά εντάξει, απλά βλέπω κάτι άλλο και είδατε τι έγινε. Πάνω τώρα, βεβαίως, η σκηνοθέτη δάμου τώρα μας είπε μόλις ότι η δήλωση σας έπαιξε. Έπαιξε. Στο δελτίο ειδήσεων. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Ευχαριστώ θερμά και ζητώ συγγνώμη αν δεν το βρήκα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.